Πάμε στο να δούμε λίγο τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση και τη νέα φάση αυτή της κανονικότητας. Μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο Δημήτρης Καφαντάρης. Καλησπέρα, κύριε Καφαντάρη. Καλησπέρα, καταναλώντα, καλησπέρα στους θεατές του Μπέστ. Ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όλο αυτό το διάστημα, όμως παίζει και έναν κρίσιμο και σημαντικό ρόλο και το επόμενο. Ένα διάστημα που έχει να κάνει και με την επανακίνηση της οικονομίας, ένα διάστημα που έχει να κάνει και με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τηλεδιάσκεψη για μία ακόμη φορά με το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς καθορίζονται τα δεδομένα? Κοιτάξτε, καταρχήν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα με την πανδημία η αυτοδιοίκηση έχει μεγάλο φορτίο και στην κοινωνική πολιτική αλλά και στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, εχθές βγήκε η ΚΙΑ, η οποία αφορούσε τις παραλίες και τους αιγιαλούς παραχωρήσεις στους Δήμους. Ουσιαστικά δεν είναι στο πλαίσιο που εμείς ζητούσαμε ως αυτοδιοίκηση, για να το διευκρινίσω αυτό προς τους δημάρχους και επιχειρηματίες. Εμείς ζητούσαμε να δοθεί ένας χρόνος παράταση, γιατί είχε λήξει το 31-31-19 η παραχωρήση τριετής ή διετής παραλίων και αιγιαλού. Δώσαμε τριετής πάλι, χωρίς καμία αλλαγή, με διαδικασία διαγωνισμού που θα πάνε οι Δήμοι για να δώσουν παραχωρήσεις σε χρήσεις. Εξαπλώσεις, ομπρέλες, καντίνες κτλ. Ενώ εμείς ζητούσαμε ως αυτοδιοίκηση να δοθεί ένας χρόνος παράταση με μειωμένο 50% το ποσό που δίνουν στους Δήμους στην κλιματική υπηρεσία, διότι πραγματικά υπάρχει και λιγότερη δουλειά. Άρα λοιπόν για να βοηθήσουμε το κομμάτι αυτό. Είμαστε σε μια διαβούλευση, θα είμαστε και τη Δευτέρα πάλι. Μήπως μπορέσει και διορθωθεί αυτό το σημαντικό για την καλοκαιρινή περίοδο ζήτημα. Και για τους παγκοσώστες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, χθες είχαμε με τον Υπουργείο Ναυτιλίας 3 ώρες και πλέον τηλεδιάσκεψη και όλους τους γενικούς γραμματείς, διότι υπάρχει το μείζον θέμα με τους παγκοσώστες. Οι χρόνοι έχουν αλλάξει. Δεν μιλάμε από Μάιο πλέον μέχρι Σεπτέμβρη. Μιλάμε για άλλες παραλίες που έχουν άλλα στάνταρ πλέον. Τα 500 άτομα ταυτόχρονα πλέον έχουν αλλάξει λόγω της απόστασης μεταξύ. Ομπρέλα με ομπρέλα. Άρα λοιπόν πάμε σε νέα δεδομένα. Να. Όλα αυτά λοιπόν καθημερινό, κύριε Καναλόπουλε, είναι σε μια επεξεργασία δουλειά, γιατί πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Προφανώς. Να πούμε ότι πρέπει να γίνει το καλύτερο και για τους υγειαλούς και για τα καταστήματα που έχουν να κάνουν με την εστίαση, τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους. Και όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν όχι εις βάρος των πολιτών, πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά με την καθημερινότητα. Και νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου και το κράτος να σταθεί ελέγγυο και στους Δήμους και στις επιχειρήσεις. Είναι ένα παζλ το οποίο, ξέρετε, είναι δύσκολο η λύση του, αλλά η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πρέπει να, αυτό είπατε πριν, και οι επιχειρήσεις να ζήσουν και να υπάρχουν τα μέτρα υγείας για τον κορονοϊό που έχουν αποφασιστεί. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα πρέπει να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν στην εφαρμογή που είναι για πρώτη φορά, δηλαδή εμείς το ζούμε πρώτη φορά, θέλει προσπάθεια. Και εκεί λοιπόν καθημερινά υπάρχει συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία για να βγουν οι καλύτερες οδηγίες στην εφαρμογή του. Ναι, η πραγματικότητα είναι όμως ότι και οι Δήμοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πολύ σφιχτό πλαίσιο. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχει στοιχήσει σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τη διαχείριση που έχει υπάρξει. Πώς οι Δήμοι θα σταθούν κοντά στους πολίτες, στους επιχειρηματίες και με τι μέτρα? Καταρχήν, αυτό δείξει ότι πάρα πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο νομοθετήθηκε με μια ποινική, να μην πληρώνουν επιχειρηματίες δημοτικά τρίτη δημοτικό φόρο όσοι είναι στο ΚΑΒ, δηλαδή κλειστές. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι μειωμένα έσοδα, να μην πληρώνουν τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή την παραχώρηση του χώρου που είχαν τη χρονικό διάστημα, ήταν κλειστές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα υπάρξει άπλωμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου φυσικά υπάρχει δυνατότητα, γιατί ξέρετε πολλές φορές ότι μπορεί να θέλει ο Δήμος να δώσει και να μην μπορεί, να μην υπάρχει χώρος. Αλλά εκεί που μπορεί και υπάρχει χώρος, θα υπάρχει άπλωμα των τραπεζοκαθισμάτων στη διασπορά, εννοώ στο χώρο. Με λιγότερο εννοείται κόστος για τους επιχειρηματίες. Αλλά κύριε Καλόπουλε, να δούμε το εξής, ότι ο προϋπολογισμός των Δήμων τέλος του χρόνου θα σκάσει. Και το λέω με μεγάλη έτσι σαφήνεια, το σκάσει στα οικονομικά, διότι φανταστείτε πόσο μεγάλο άνοιγμα έχει ο προϋπολογισμός του 20 με τη μη εισπραξή, που καλώς έγινε η μη εισπραξή, για να μην παρεξηγηθώ, στο κομμάτι των δημοτικών τελών, ενοικίων, παραχωρήσεων κτλ. Αυτό λοιπόν είμαστε μια συνεργασία με τους Δήμους, μια πλατφόρμα, ώστε να μας κοινοποιήσουν σύντομα τις απώλειες τις οποίες θα προκύψουν για να κλείσει το έτος, να μην είναι δηλαδή απλήρωτοι εργαζόμενοι, υποχρεώσεις των Δήμων κτλ. Ώστε το κράτος να έρθει να
ενισχύσει πλέον συγκεκριμένα και όχι οριζόντια, ναι, με διαφορετικά ο κάθε Δήμος, ώστε να υπάρχει επανεκκίνηση. Γιατί φανταστείτε, ο προγραμματισμός του 2020 βάσει του νέου νομικού πλαισίου θα γίνει με βάση στοιχείων του 19, που σημαίνει αν δεν κρατηθεί ψηλά ο προγραμματισμός των Δήμων, το 20 θα είναι ο μισός, που σημαίνει, ναι, λιγότερα έργα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή διαχειρίζεται και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βιώσιμη πόλη ως πρόεδρος αυτού του οργανισμού, βλέπουμε ότι έχει κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά η βιώσιμη πόλη και έχει συνδράμει ιδιαίτερα τους μικρούς δήμους σε μία σειρά από γεγονότα και δράσεις που πλέον ενεργοποιούνται. Και με το ενεργειακό αποτύπωμα υπάρχει μια θετική εξέλιξη ως τελευταία έτσι, πρόταση που κατέθηκε από τη βιώσιμη πόλη, αλλά βλέπουμε και το τι διαφυγήρηση γίνεται ιδιαίτερα για τους μικρούς δήμους. Καταρχήν, κύριε Καναλόπουλε, έχετε καλύψει και εσείς με το σταθμό σας, από το κανάλι σας, την διαδικασία που είχαν έρθει εδώ οι Ευρωπαίοι στη Μεγαλόπολη για τη μετάβαση από τον άνθρακα σε καθαρή ενέργεια τη πόλη στη Μεγαλόπολη, βάσει του νέου project που υπάρχει παγκόσμια. Είχαμε συνάντηση πριν λίγες μέρες με τον κύριο Μουσουρούλη, ο οποίος είναι ο συντονιστής της Υπουργικής Επιτροπής για τη μετάβαση των πόλεων και των Δήμων στη νέα αυτή κανονικότητα, ώστε να δούμε από μαζί πώς μπορεί η βιώσιμη πόλη και μπορεί, από ό,τι φαίνεται, να λειτουργήσει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει με όλους τους Δήμους που είναι μέλη μας, 47 Δήμοι, προγραμματικές συμβάσεις στα πλαίσια των έργων που εξήγηλε ο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πλέον ο Φιλόδημος μετονομάστηκε σε Αντώνη Τρίτση, με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ειδικές προσκλήσεις που θα βγουν το μεσογειακό διάστημα. Άρα, εμείς τρέχουμε στα μέλη μας να βοηθήσουμε με μελέτες, έτσι ώστε να είναι όριμοι για να κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση για τον τόπο. Γιατί ο πολίτης πρέπει να δεχθεί τα θετικά που η πολιτεία αυτή τη στιγμή δίνει. Λοιπόν, και κάναμε μάλιστα και με την Καλαμάτα πριν λίγο καιρό, πέρασε από το Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μεσίνη, υπογράψαμε σύμβαση προχθές, στην Ιχαλία, στο Αίγιο. Και προχωράμε γιατί πραγματικά είναι ένα νέο σύστημα διαχείρισης των έργων, των μελετών εννοώ, τα δίκτυα πόλεων, που πραγματικά η ιδέα που είχαμε πριν 3 χρόνια τελικά έχει τόπο. Και σε όλα νομικά πλαίσια τα οποία βγαίνουν και τους νόμους του κράτους που αφορούν αυτοδείξεις, αναφέρεται ρητά ότι μπορούν οι Δήμοι που δεν έχουν τεχνική επάρκεια να συμβάλλουν με τα δίκτυα πόλεων, να συμβάλλουν ενώ προγραμματικές συμβάσεις για να τους παρέχουν υπηρεσίες. Και η βιώσιμη πόλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ήταν και μεγάλο ρεπορτάζ, έχει και τεχνική επάρκεια και ISO και τεχνική υπηρεσία, αλλά είναι μια δομημένη μορφή στήριξης, αυτοδιοίκησης, ώστε να ξεκολλήσει από το τέλμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαστε καλά. Καλησπέρα. Τώρα στην οικονομία θα δοθεί μεγάλη μάχη πλέον και το πώς θα σημάνει και με ποιες πολιτικές στήριξη η ανόρθωσή της. Το lockdown που υπέστη και η ελληνική οικονομία έχει στοιχήσει αρκετά, με τα δεδομένα σε επίπεδο αριθμών να δείχνουν ανησυχητικές καταγραφές για την τρέχουσα περίοδο. Εκτείναξη της ανεργίας βλέπει το ΙΝΕΓΕΣΕ με τον αντιπρόεδρο του Παναγιώτη Στέφανο, όπως και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Παναγιώτη Λιαργόβα, να μιλούν στην τηλεόραση Best καταθέτοντας προτάσεις τους.